Για το σημερινό μας project λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε περίπου μισό κουβάρι από μαλάκι που πλέκουμε σκουφάκια ή κασκόλ. Δεν είναι ούτε το πολύ χοντρό, αλλά ούτε το πολύ λεπτό νηματάκι. Θα χρησιμοποιήσω βελόνα το νούμερο 7. Εγώ το πλέκω πολύ σφιχτά και γι' αυτό προτίμησα να βάλω 7 βελόνα. Μπορείτε να βάλετε ή παραπάνω ή λιγότερη. Εμένα μου αρέσει να γίνεται και πιο αφράτο το αποτέλεσμα, οπότε χρησιμοποίησα τη νούμερο 7 βελόνα. Θα χρειαστούμε επίσης και κάποια βελόνα ώστε να τελειώσουμε τη κορδέλα μας, να τη ράψουμε στο τέλος. Και σίγουρα θα χρειαστούμε και κάποια σημάδια, ειδικά για τους αρχάριους μας που παρακολουθούν, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τις μετρήσεις που θα κάνετε για τη κορδέλα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με αλυσίδες. Θα αφήσουμε λίγο περιθώριο εδώ. Και θα πάμε να κάνουμε 59 αλυσίδες. Κάνουμε 59 αλυσίδες, τα οποία είναι περίπου 47 εκατοστά. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ σφιχτό στο κεφάλι μας, αλλά ούτε και πολύ χαλαρό. Οπότε μπορείτε να μετρήσετε περίπου τη διάμετρο του κεφαλιού σας και να δείτε περίπου πόσα εκατοστά θα θέλετε και πόσες αλυσίδες θα κάνετε. Οπότε πάμε να κάνουμε τις αλυσίδες μας. Όπως είπαμε, είναι 59 αλυσίδες. Έχουμε κάνει λοιπόν και τις 59 αλυσίδες. Αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε είναι να πλέκουμε στη δεύτερη αλυσίδα και να μπαίνουμε μέσα στην αλυσίδα. Αυτό όμως που θα κάνουμε τώρα είναι να γυρίσουμε την αλυσίδα, όλες μας τις αλυσίδες, από την πίσω μεριά. Οπότε, αντί να μπούμε στη δεύτερη αλυσίδα από μπροστά, όπως συνηθίζουμε, πάμε από την πίσω μεριά, εδώ, και αυτό που θα κάνουμε είναι, γυρνάμε τη κλωστή στο βελονάκι, περνάμε μέσα στην αλυσίδα από την πίσω μεριά, όπως είπαμε, εδώ, γυρνάμε το νήμα, βγάζουμε και έχουμε 3 θηλιές. Αυτό που θα κάνουμε είναι να μην πάρουμε ξανά νήμα, θα περάσουμε το ίδιο και από τις 2 θηλιές. Εδώ θα βάλουμε το σημάδι μας για να ξέρουμε πού θα είναι η αρχή, για να μετρήσουμε. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στις υπόλοιπες. Γυρνάμε, μπαίνουμε στην επόμενη αλυσίδα, εδώ, παίρνουμε νήμα, βγάζουμε και ξαναβγάζουμε από τις 2 θηλιές. Και συνεχίζουμε. Νήμα, πίσω εδώ. Παίρνουμε νήμα, βγάζουμε και βγάζουμε από τις 2 θηλιές. Ξανά. Εδώ είναι η πίσω αλυσίδα και βάζουμε το βελονάκι μας στην από πάνω θηλιά. Εδώ. Παίρνουμε νήμα, βγάζουμε και βγάζουμε και τις 2 θηλιές, απευθείας. Συνεχίζουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Μόλις φτάσουμε στο τέλος, θα δούμε τι θα κάνουμε στον επόμενο γύρο.
Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και πάμε να κάνουμε τα δύο τελευταία. Και το τελευταίο. Πρέπει να μετρήσουμε όλα μας εδώ, όλο το πλεκτό μας και να είναι 58. Οπότε πριν ξεκινήσετε, μετρήστε τα ότι είναι 58 για να είσαστε σίγουροι. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι μία αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, την ίδια πλέξη, όμως όταν το κοιτάτε από την πάνω μεριά, εδώ που κάνουν τις αλυσίδες, θα μπαίνουμε λοιπόν στην πίσω θηλιά. Συνέχεια πίσω, πίσω θηλιά. Οπότε παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, παίρνουμε ξανά νήμα και βγάζουμε και από τις δύο θηλιές. Βάζουμε το σημάδι μας εδώ και συνεχίζουμε. Παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, εδώ, και βγάζουμε και τις δύο θηλιές. Ξανά το ίδιο, πίσω θηλιά, παίρνουμε νήμα, βγάζουμε και από τις δύο θηλιές. Πίσω και βγάζουμε και τις δύο θηλιές. Παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, παίρνουμε νήμα και βγάζουμε και από τις δύο θηλιές. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε ακριβώς το ίδιο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, είναι πάρα πολύ εύκολο, θα γίνει και ωραίο και αφράτο. Θα το φτάσουμε, μόλις φτάσουμε στο τέλος, θα σας δείξω και εκεί πάλι τι θα κάνουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Θα κάνουμε μία αλυσίδα και θα ξαναγυρίσουμε το πλεκτό μας και θα πηγαίνουμε πάλι στη πίσω θηλιά και θα κάνουμε αυτή την πλέξη. Παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, γυρνάμε και βγάζουμε και από τις δύο. Μόλις φτάσουμε στο τέλος και κάνουμε και το τελευταίο, μην ξεχάσετε να μετρήσετε πάλι 58. Έχουμε φτάσει ξανά προς το τέλος, έχουμε κάνει και το τελευταίο εδώ που είχαμε το σημάδι μας και ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο. Μία αλυσίδα και γυρνάμε το πλεκτό μας και ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θα πρέπει να κάνουμε στην πίσω αλυσίδα. Στη πίσω θηλιά της αλυσίδας. Παίρνουμε νήμα, πίσω αλυσίδα, πίσω θηλιά και βγάζουμε και τις δύο θηλιές. Και βάζουμε ξανά το σημάδι μας για να μετρήσουμε πάλι τα 58, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε κάνει λάθος. Συνεχίζουμε λοιπόν, είπαμε πίσω θηλιά, παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, ξαναπαίρνουμε νήμα και βγάζουμε και τις δύο θηλιές. Ξανά παίρνουμε νήμα, πίσω θηλιά, ξαναπαίρνουμε νήμα, βγάζουμε και από τις δύο θηλιές. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γίνεται μέσα σε ένα απόγευμα και για αρχάριους δεν θα δυσκολευτούν καθόλου. Συνεχίζουμε να κάνουμε συνέχεια την ίδια πλέξη και μόλις θα φτάνουμε στο τέλος, μία αλυσίδα, θα γυρνάμε το πλεκτό μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε στην πίσω θηλιά της αλυσίδας. Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε και μόλις φτάσουμε στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε, εγώ στο δικό μου έχω κάνει 14 σειρές, επειδή θέλω να καλύπτει και το κεφάλι και τα αυτιά, εσείς μπορείτε να κάνετε πιο λεπτό. Αυτά είναι θέμα γούστου. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και μόλις φτάσουμε στο μήκος που θέλουμε,
θα μιλήσουμε πώς θα κλείσουμε τη κορδέλα μας. Είναι έτοιμο λοιπόν, όπως είπα έχω κάνει 14 σειρές και είναι περίπου στα 11,5 εκατοστά. Είναι περίπου 11,5 εκατοστά. Εδώ είναι το τελευταίο που κάναμε. Έχουμε κόψει περίπου ένα μέτρο και αρκετό είναι, δεν θα χρειαστείτε τόσο πολύ. Έχουμε κόψει λοιπόν το νήμα μας, τραβάμε. Βάζουμε λοιπόν, διπλώνουμε στη μέση, ακριβώς στη μέση από αυτή τη μεριά και κάνουμε ακριβώς το ίδιο και από την άλλη. Και θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε ανάμεσα. Να είναι ίσα και από τη μία και από την άλλη μεριά. Τώρα, από αυτή τη μεριά έχουμε το σκοινί που κόψαμε. Θα πάρουμε τη βελόνα μας και θα περάσουμε το νήμα. Τώρα, προσεκτικά, θα αρχίσουμε να ράβουμε zigzag μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Αλλά θα πρέπει να παίρνετε τους πόντους και από τις δύο μεριές, να το ράψετε καλά, για να μην σας κάνει διάφορα κενά. Το έχουμε ράψει, ελέγχουμε από μέσα ότι δεν υπάρχει κάποιο κενό και τα έχουμε ράψει και τα 4 κομμάτια. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να κόψουμε την κλωστή και θα κάνουμε ένα κόμπο με την άλλη άκρη. Θα σφίξουμε, θα ξανακάνουμε κι άλλον έναν. Και θα πάρουμε πάλι τη βελόνα και θα τα βάλουμε από μέσα να τα κρύψουμε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας φάνηκε εύκολο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και επίσης θα χαρώ πάρα πολύ να δω και τις δικές σας κορδελίτσες και άλλες δημιουργίες σας στο group μου στο Facebook που λέγεται Group Maria Made It Crochet και να συζητήσουμε για ό,τι άλλες απορίες έχετε ή άλλες ιδέες που μπορούμε να κάνουμε σε επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο.